Η Advanced Care Clinics σαν εταιρεία και σαν όμιλος έχει ξεκινήσει και λειτουργεί τα τελευταία 7 χρόνια. Αλλά επειδή η μεταμόσχευση μαλλιών και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι ένα από τα πλέον γρήγορα αναπτυσσόμενα κομμάτια της πλαστικής χειρουργικής και ειδικά για τους άνδρες είναι η πρώτη αισθητική επέμβαση σε ενδιαφέρον παγκοσμίως, έχουμε πλέον αναπτυχθεί και έχουμε 7 κέντρα εν λειτουργία και άλλα 3 υπό δημιουργία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η πρόληψη της τριχόπτωσης, ειδικά στα αρχικά στάδια, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, είναι εξίσου σημαντική με την αποκατάσταση. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα διαθέσιμες συντηρητικές θεραπείες, μη χειρουργικές, που μπορούν να γίνουν είτε με φαρμακευτική αγωγή κατοίκων, είτε στο ιατρείο με την εφαρμογή σύγχρονων θεραπείων, όπως είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το πλάσμα του αίματος, που μπορούν πρακτικά να αναστείλουν ή να καθυστερήσουν σημαντικά την πρόοδο μιας τριχόπτωσης. Προτού φτάσουμε σε στάδιο όπου μόνο η χειρουργική αντιμετώπιση πλέον είναι η λύση. Οι πιο σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι το γονιδιακό υπόστρωμα που προκαλεί την ανδρογενετική αλοπαιχία στους άνδρες υπάρχει αντίστοιχα και στις γυναίκες. Απλά οι γυναίκες, ειδικά οι νεότερες, προστατεύονται από τις θηλυκές ορμόνες, τα εστρογόνα, στη διάρκεια της αναπαραγωγικής περίοδου της ζωής τους και δεν εμφανίζουν το πρόβλημα έντονα όπως οι άνδρες. Σίγουρα όμως σε επίπεδο DNA υπάρχει το ίδιο υπόστρωμα. Από εκεί και πέρα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το στρες, διατροφικές συνήθειες που έχουν αλλάξει. Μας δημιουργούν την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες γυναίκες προσφεύγουν σε εμάς για θεραπεία, όχι αποκλειστικά χειρουργική, και θεραπεία συντήρησης. Η σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE, δηλαδή με τη μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων από το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής στην πάσχουσα περιοχή, δεν πάβουν να είναι χειρουργικές επεμβάσεις και πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένους ιατρούς και το αντίστοιχο προσωπικό. Από την άλλη όμως, η φύση της επέμβασης, που είναι ελάχιστα επεμβατική, το γεγονός ότι πραγματοποιείται υποτοπική αναισθησία, μας εξασφαλίζει ότι είναι ελάχιστα επίπονη κατά τη διαδικασία, μια απλή τοπική αναισθησία, και σίγουρα ελάχιστα επώδυνη μετά το πέρας της επέμβασης. Αρκεί δε να σας πω ότι οι περισσότεροι άνδρες επανέρχονται στις φυσικές τους δραστηριότητες και στην εργασία τους μόλις 2-3 ημέρες μετά το πέρας της επέμβασης.